Μύθοι και αλήθειες για την παραγωγή των ψαριών. Μια ιχθυοπαθολόγος απαντά. Γεια σας. Είμαι η Κατερίνα Λίτρα, κτηνίατρος, ιχθυοπαθολόγος και θα σας πω μερικές αλήθειες για τα ψάρια της ιχθυοκαλλιέργειας. Δίνουν ορμόνες στα ψάρια για να μεγαλώσουν γρήγορα και να βγουν στην αγορά. Τα ψάρια είναι ένας οργανισμός του οποίου την ανάπτυξη δεν μπορούμε να την επιταχύνουμε τεχνητά, βάζοντας παραδείγματος χάρη ορμόνες στις τροφές. Χρειάζονται 3 μήνες στο οικολαπτήριο και 18 μήνες στους κλοβούς για να αποκτήσουν το εμπορεύσιμο μέγεθος που είναι 400 γραμμάρια και έτσι να μπορούμε να τα εμπορευθούμε. Τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας ζουν σε ακάθαρτα νερά, στριμωγμένα το ένα πάνω στο άλλο, μέσα στα κλουβιά. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Γιατί έτσι τα ψάρια δεν θα ζούσαν. Αν το νερό της ιχθυοκαλλιέργειας ήταν τοξικό, είχε ακαθαρσίες και δεν είχε οξυγόνο, αυτό θα είχε αντίκτυπο στα ίδια τα ψάρια, τα οποία ή θα αρρώστεναν ή θα ψοφούσαν. Έχει σημασία μεγάλη η ποιότητα του νερού για την ιχθυοκαλλιέργεια. Γι' αυτό και η τοποθέτηση των ιχθυοκλοβών είναι σε ανοιχτά μέρη, με μεγάλη μάζα νερού και με πολλά ρεύματα και κύματα, έτσι ώστε η θάλασσα με την ικανότητα του αυτοκαθαρισμού που έχει, τα συστατικά τα οποία είναι υπολείμματα από την ιχθυοκαλλιέργεια, μπορεί και τα χρησιμοποιεί προς δικό της όφελος, δημιουργώντας θρεπτικά άλατα για το φυτοπλανκτόν. Στις μονάδες θα ταΐζουν ό,τι να είναι. Κάθε άλλο. Τα ψάρια, μέχρι να γίνουν 3 γραμμάρια, μεγαλώνουν στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς. Σε αυτό το διάστημα, τα ψάρια ταΐζονται με μικροοργανισμούς, τους οποίους καλλιεργούμε παράλληλα με αυτά και τους οποίους θα τους έβρισκαν στο φυσικό περιβάλλον. Μεγαλώνοντας, σταδιακά, αρχίζει λίγο-λίγο να αλλάζει η τροφή από αυτά τα μικρά ζωάκια, τα οποία είναι ρότιφερ, αρτέμια και άλλα, και να γίνεται βιομηχανική τροφή. Αυτή η τροφή είναι πάρα πολύ πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Η ιχθυοτροφή αποτελείται από θαλάσσιες πρωτεΐνες 20-40%, από ιχθυέλαια περίπου 15% και από ένα πρόμειγμα με βιταμίνες και ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητα για τα ψάρια και ανταποκρίνονται στη φυσική τους διατροφή. Τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας τρώνε το ένα το άλλο. Αυτό συμβαίνει μόνο όταν η τροφή που τους χορηγείται δεν είναι η σωστή τροφή για αυτά. Στις μονάδες της ΕΛΟΠΗ οι ιχθυοτροφές είναι πλήρως ισορροπημένες. Ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ψαριού τις φυσιολογικές και κατά αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται ο κανιβαλισμός. Για να φτιάξουν τις ιχθυοτροφές, καταστρέφονται άλλοι πληθυσμοί άγριων ψαριών. Για να φτιάξουμε τις ιχθυοτροφές, χρησιμοποιούνται ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια από άλλα ψάρια. Αυτά τα άλλα ψάρια όμως είναι τα μη εμπορεύσιμα, τα οποία είναι παρεπίπτοντα αλλιεύματα και τα πετάνε ξανά στη θάλασσα, ή προέρχονται από παραπροϊόντα άλλων καλλιεργημένων ψαριών, όπως παραδείγματος χάρη είναι ο σολομός. Χρειάζονται 1 με 1,5 κιλό από αυτά τα ψάρια για να παραχθεί 1 κιλό από τα καλλιεργημένα ψάρια. Τα ψάρια αρρωσταίνουν στα κλουβιά που είναι τίγκα στα φάρμακα. Όπως όλα τα εκτρεφόμενα, έτσι και τα ψάρια προσβάλλονται από ασθένειες. Η θεραπευτική αγωγή γίνεται από κτηνιάτρους ιχθυοπαθολόγους, οι οποίοι εκδίδουν συνταγές με φάρμακα που έχουν άδεια από τον ΕΟΦ. Αυτά εισάγονται στις ιχθυοτροφές σε εργοστάσια τα οποία επίσης έχουν άδεια. Οι αγωγές που γίνονται ελέγχονται από τους ανθρώπους στην ιχθυοκαλλιέργεια και κρατούνται και αρχεία, έτσι ώστε να υπάρχει πάντα ένα ιστορικό γραμμένο για την αλήθεια του πράγματος. Τα ψάρια είναι γεμάτα αντιβιωτικά. Τα ψάρια, όταν αρρωστήσουν, δέχονται φαρμακευτικές αγωγές με την επίβλεψη των κτηνιάτρων ιχθυοπαθολόγων. Μετά από το τέλος της φαρμακευτικής αγωγής, υπάρχει ο λεγόμενος χρόνος αναμονής, δηλαδή μέρες που περιμένουμε για να αποδομηθεί και να απομακρυνθεί το φάρμακο από τον οργανισμό του ψαριού. Αυτό συνήθως είναι 20 μέρες. Πριν τις 20 μέρες, τα ψάρια απαγορεύεται να εμπορευθούν. Τα ψάρια είναι εμβολιασμένα. Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Σήμερα κάνουμε εμβολιασμούς για όλες τις κύριες ασθένειες των ψαριών, έτσι ώστε ούτε και αυτά να αρρωσταίνουν, ούτε και να χρησιμοποιούνται φάρμακα για την αγωγή τους.
Όπου υπάρχουν ιχθυοκαλλιέργειες, η θάλασσα είναι μολυσμένη και ακατάλληλη για μπάνιο. Αυτό δεν ισχύει, γιατί έχουν γίνει αναλύσεις και μέχρι τα 50 μέτρα υπάρχει μια επίδραση από τους κλωβούς. Μετά δεν υπάρχει. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι γύρω από τις σημαδούρες από τα κλουβιά, οι οποίοι ψαρεύουν και κάνουν μπάνιο και δεν έχει συμβεί ποτέ κανένας είδους ατύχημα. Δεν μπορούν να συνυπάρξουν ιχθυοκαλλιέργεια και τουρισμός, αφού η πρώτη είναι βλαβερή για το περιβάλλον. Οι ιχθυοκαλλιέργειες δεν είναι βλαπτικές για το περιβάλλον. Αν ήταν βλαπτικές για το περιβάλλον, τα ίδια τα ψάρια μέσα σε ένα περιβάλλον που δεν είναι καλό, δεν θα ζούσαν. Επίσης, οι ιχθυοκαλλιέργειες δραστηριοποιούνται μέσα σε ορισμένες ζώνες, αφιερωμένες για αυτές, από το Υπουργείο, που λέγονται ΠΟΑΗ, περιοχές ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών και είναι ξεχωριστές από τις περιοχές τουριστικής ανάπτυξης. Τα περιττώματα των ψαριών καταστρέφουν το βυθό. Η κατάσταση του νερού και του βυθού στις ιχθυοκαλλιέργειες καθημερινά ελέγχεται από υποβρύχιες κάμερες, από δίτες, με αναλύσεις και με αλλαγές δικτυών. Όταν αποκλίνουν από τα όρια, γίνονται διορθωτικές ενέργειες. Επίσης, η πολιτεία έχει θεσπίσει το δικαίωμα της μεταφοράς των κλωβών σε παρακείμενο σημείο, έτσι ώστε το μέρος που είναι κάτω από τα κλουβιά, με την ικανότητα αυτοκαθαρισμού της θάλασσας, να επανέλθει στα προηγούμενα κανονικά του επίπεδα. Αυτού του είδους οι προληπτικές ενέργειες και διορθωτικές γίνονται ακόμη και σε μονάδες που βρίσκονται μέσα σε περιβάλλον Natura. Κατά αυτόν τον τρόπο προστατεύεται και αυτό το περιβάλλον. Δεν έχει διαφορά από τα υπόλοιπα. Εκείνο που απαγορεύεται είναι να υπάρχουν μονάδες πάνω από Ποσειδόνιες και άλλες φυκιάδες. Τέτοιες άδειες σε τέτοιες περιοχές δεν δίδονται. Το ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας δεν είναι φρέσκο. Τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας, όταν φτάνουν στον ιχθυοπόλη, είναι ψάρια ημέρας. Μερικές φορές είναι και ψάρια μερικών ωρών. Διακινούνται μέσα σε κυβότια από φελιζόλ με πάγο. Έχουν ελεγχθεί από τις υγειονομικές υπηρεσίες ότι είναι υγιεινά και καθαρά και μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει αυτή τη φρεσκότητα πάρα πολύ απλά, βλέποντας τα μάτια ότι είναι διαφανή και κρυστάλλινα και πατώντας τη σάρκα η οποία δεν συμπιέζεται. Ποτέ δεν ξέρεις από πού κρατάει η σκούφια του ψαριού που τρως από ιχθυοτροφείο. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Τα ψάρια του ιχθυοτροφείου διακινούνται μέσα σε κυβότια. Στα κυβότια πάνω υπάρχει κολλημένη μία ετικέτα. Αυτή η ετικέτα δεν είναι διαφημιστική ταμπέλα. Είναι ένα έγγραφο όπου ο παραγωγός υποχρεώνεται να γράψει χρήσιμες πληροφορίες. Παραδείγματος χάρη, γράφει την ημερομηνία που αλλιεύθηκε το ψάρι, γράφει ποιο ψάρι είναι, γράφει ποιος είναι ο παραγωγός που το έχει παράξει και το σπουδαιότερο απ' όλα είναι ότι υπάρχει ένα οβάλ σχήμα μέσα στο οποίο υπάρχει ένας λεξάριθμος, έχει το σήμα το GR από την Ελλάδα, έναν αριθμό και το EU από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το λεξάριθμο, αν κάποιος τον βάλει στο ίντερνετ, αυτομάτως θα συνδεθεί με το site του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα βρει ότι αντιστοιχεί σε κάποιο συσκευαστήριο του οποίου τη διεύθυνση και το τηλέφωνο υπάρχουν γραμμένα και έτσι, αν κάποιος ενδιαφέρεται να δει από πού βγήκαν αυτά τα ψάρια ή να δηλώσει όποια ερώτηση θέλει, μπορεί να επικοινωνήσει μέσα από αυτό με τον παραγωγό.